Στο τοπικό πρωτάθλημα τώρα, το Ντέρμπι Όλυμπο Αετό Λοτρών δεσπόζει στο πρόγραμμα τη 7η Αγωνιστική στο πρωτάθλημα τη πρώτη κατηγορία, το οποίο συνεχίζεται το Σάββατο. Το αποτέλεσμα θέλουν να εκμεταλλευτούν Αιγεία και Διαγόρα που αγωνίζονται στι έδρε του με Αλκυβιάδη και Γέρα αντίστοιχα, έχοντα προβάδισμα. Αμφίροπο από παιχνίδι στην Πέτρα, που αρέουν μύθινα σφίλια, ανδρονικά σκεραυνό διασταυρώνουν τα του στα παράκυλα. Το παραδοσιακό ντέρμπι στην Αγιάσο ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Αετό δεσπόζει στο πρόγραμμα τη 7η αγωνιστική του πρωταθλήματο τη Α κατηγορία που θα δεξαχθεί το Σάββατο. Οι δύο ομάδε θα αναμετρηθούν μεταξύ του ξανά μέσα σε λίγου μήνε, καθώ στην αρχή τη χρονιά είχε προηγηθεί το παιχνίδι κυπέλου που βρήκε νικητή τον Αετό. Τώρα έφτασε η στιγμή να παίξουν και για το πρωτάθλημα με τον γηπεδού Χόλυμπο να θέλει τη νίκη που θα τον διατηρήσει σε κοντινή απόσταση με την κορυφή. Από την άλλη, ο Αετό ετοιμάζεται να δώσει ένα ακόμη ντέρμπι μετά από αυτό τη περασμένη αγωνιστική κόντρα στο Διαγόρα, έχοντα δύο σημαντικέ απουσίες, αυτέ του Κλεωμένη Παπαλόπουλου και του Τζίμι Βλαστέλη. Από εκεί και πέρα, ο πρωτοπόρο διαγόρα που προέρχεται από την εκτό έδρα ισοπαλία με τον ΑΕΤΟ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα τρίποντα στο εντό έδρα παιχνίδι με την αναγέννηση γέρα, στο οποίο χρέη προπονητή για την ομάδα τη Αγία Παρασκευή θα κάνει ο αρχηγό τη ομάδα Μιχάλη Κρυπητήρη, αφού ο Θοδωρή Παπαλόπουλο βρίσκεται στου σοφάδε καρδίτσα για την κηδεία τη αγαπημένη του μητέρα. Εύκολο έργο αναμένεται να έχει ο Αιγαία που υποδέχεται τον ουραγό Αλκιβιάδη, ενώ βαθμολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παιχνίδια του Αρίου Ναμίθινα με τη φίλια και του Ανδρονικά με τον κεραυνό. Η κάρτα με το πρόγραμμα τη 7η Αγωνιστική στην Α κατηγορία το Σάββατο τα παιχνίδια στι 3, Αρίων Μύθμινα Φίλια στο γήπεδο τη Πέτρα, Ανδρονικά Κεραυνό στα Παράκυλα, Διαγόρα Αναγέννηση Γέρα στην Αγία Παρασκευή, Αιγαία Αλκυβιάδη στο γήπεδο Πλωμαρίου και όλοι Αετό στο Ντέρμπι στο γήπεδο τη Αγιά.